Η υποστήριξη της Ρωσίας στον στρατηγό Χαλίφα Χαφτάρ ήταν γνωστή, όπως γνωστός ήταν και ο ρόλος της Τουρκίας στο ζήτημα της Λιβύης, καθώς επένδυσε πολλά στην επικράτηση του Φαγές Αλ-Σάρατζ. Ωστόσο, μετά την συνάντηση που είχαν Βλαντιμίρ Πούτιν και τα Ερντογάν, η Άγκυρα μάλλον αλλάζει τροπάριο και από τις απειλές για αποστολή στρατευμάτων στην Λιβύη, τώρα υπογραμμίζει την ανάγκη κατάπαυσης του πυρός, αναγνωρίζοντας εμέσως και ρόλο στον Χαλίφα Χαφτάρ. Haftar'ı yok saymamız da söz konusu değil. Yani şu anlamda. Yani Haftar da Libya'da bir aktör. Ama bir meşruiyeti yok. Οι πληροφορίες των τελευταίων ημερών ήθελαν τον Βλαντιμίρ Πούτιν να μην έκρυψε την ενόχλησή του για την στάση της Άγκυρας στο λιβικό ζήτημα. Φέρεται μάλιστα να ζήτησε από τον Ταΐπ Ερντογάν να αποστασιοποιηθεί με την προειδοποίηση ότι οι εξελίξεις θα επηρέαζαν τις διμερείς του σχέσεις. Για να δικαιολογήσει την στροφή 180 μοιρών, η τουρκική κυβέρνηση άρχισε να εκτοξεύει κατηγορίες επιρρύπτοντας την Γαλλία αποκλειστική ευθύνη για το χάος που επικρατεί στην Αφρικανική χώρα. Kaddafi döneminde de orada bombalamaları yaparak çekilmesini de sağlayan Fransa, şimdi ise meşru olmayan bir yönetime silah dahil her türlü desteği vererek Libya'da kaosun devam etmesine sebep olan yine Fransa. Την ίδια ώρα οι μάχες στην Λιβύη συνεχίζονται. Τα στρατεύματα του Χαλίφα Χαφτάρ πολιορκούν Τρίπολη και Μισράτα, ενώ η Τουρκία είχε, σύμφωνα με λιβικά μέσα, τους πρώτους νεκρούς στρατιώτες στο πεδίο των μαχών. Το λιβικό συζήτησαν σήμερα στην Μόσχα Αγγέλα Μέρκελ και Βλαντιμίρ Πούτιν, ενώ ο πρόεδρος της Ρωσίας είχε για το ίδιο θέμα μακρά τηλεφωνική επικοινωνία και με τον ομόλογό του της Αιγύπτου, ο οποίος είναι έξω φρενών με τον Ταΐπ Ερντογάν και τον ύποπτο ρόλο του στην Λιβύη. Στην Τουρκία μεταβαίνει εξάλλου αύριο ο Πρωθυπουργός της Ιταλίας, ο οποίος είχε επαφές τις προηγούμενες ημέρες τόσο με τον Χαλίφα Χαφτάρ όσο και τον Φαγές Αλ-Σάρατζ.